Οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων περιμένουν από πέρυσι τα χρήματά του. Αν και υπήρχαν διαβεβαιώσει ότι θα καταβληθούν στι αρχέ του νέου χρόνου, ακόμη τα περιμένουν. Η δημοτική αρχή τη Πάτρα κάνει λόγο για απάνθρωπο και προσβλητικό τρόπο πλευρά κυβέρνηση στου ανθρώπου αυτού, οι οποίοι με αυτά τα χρήματα περιμένουν για να καλύψουν κάποιε από τι ανάγκε του και να προσφέρουν ένα πιάτο φαγητό στην οικογένειά του. Η κυβέρνηση επέζει του ανθρώπου αυτού που παίρνουν τα προνοιακά επιδόματα. Ενώ θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτές τις διαδικασίες τη Δεδαλώδης που βάζει κάθε φορά για να πάρουν αυτά τα ψίχουλα, ε, περιμέναμε να έρθει ο Επίτροπος. Σε πάση περιπτώσει ο Επίτροπος έχει έρθει. Τώρα είναι στη διαδικασία του ελέγχου. Ε, νομίζω ότι ε, αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Όπω αναφέρει ο κ. Πελεκούδα, πρώτα εντάλματα έχουν υπογραφεί έγκαιρα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πατρέων, ακόμη αναμένουν την έγκριση του αρμόδιου επιτρόπου για να κατατεθούν τα χρήματα στου τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων. Ο κόσμο ε, περνάει πολύ δύσκολα. Ε, ζει από αυτά τα λεφτά, παίρνει τα φαρμακά του. Ε, δεν έχουν όμω αυτή η υπόψη τον άνθρωπο και τι ανάγκε του οι κυβερνώντε. Φυσικά η κατεύθυνσή του είναι με την πολιτική αυτή που εφαρμόζουν να υπερετούν του μονομαλικού ομίλου που δίνουν δισεκατομμύρια επιχορηγήσει και για αυτά τα ψίχουλα βάζουν ένα σωρό δυσκολίε και ένα σωρό διαδικασίε. Οι 4.500 δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι και τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα ώστε να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα στα χέρια του.